Καλημέρα. Κοιτάξτε εδώ που είμαστε. Τι σας φημίζει αυτό? Στο νοσοκομείο είμαστε. Τώρα ο κύριος Ανδρέας θα δώσει αίμα. Γιατί θα σας πω μετά, θα βγούμε έξω, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω εδώ. Τώρα συμπληρώνει το έγγραφο και θα πάει μέσα να δώσει. Συγκεντρώσου, μπορείς. Είναι αφηρημένος πολύ. Μέσα στα νεύρα μου. Πω. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, τελειώσαμε, φύγαμε. Έδωσε ο Ανδρέας αίμα. Εγώ δεν, όχι. Γιατί έχει δώσει αίμα, θα ρωτήσετε, γιατί θα κάνει μια επέμβαση η πεθερά μου, η μαμά του Ανδρέα, οπότε χρειάζεται να δώσουν δύο άτομα αίμα, έναν βρήκαμε και ο δεύτερος είναι ο Ανδρέας. Οπότε αυτά, πάμε τώρα σπίτι να του φτιάξω κάτι να φάει, να μην μου ζαλιστεί το αγόρι μου, εντάξει είσαι? Τέλεια. Πρόσεχε να μου πεις, γιατί εγώ αγχώνομαι περισσότερο από αυτόν. Οπότε αυτά, πάμε σπίτι, τα παιδάκια μας στο σχολείο. Λοιπόν, άνοιξα πάλι την κάμερα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν έτοιμη να την ανοίξω καθόλου. Δεν έχω όρεξη, δεν ξέρω, χτυπάει το φως χάλια και δεν μ' αρέσει. Είμαι λες και μισό λεπτό. Πάω έτσι, δεν ξέρω πώς να την έχω. Σταμάτα, Μάι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα, οπότε ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι δεν, και νομίζω δεν είναι μόνο επειδή είναι Ουκρανία, δεν είναι μόνο και οποιαδήποτε χώρα να ήταν. Το 21ο αιώνα να γίνεται κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο, είναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν το χωράει αυτό το πράγμα στο νου μου. Δεν μπορώ, το μόνο που σου έρχεται είναι να βάλεις τα κλάματα και να, αλλά εντάξει, πρέπει να... Είναι τραγικό και φοβάμαι πάρα πολύ γιατί μην γίνει η επόμενη η Μολδαβία, που είναι διπλανή χώρα. Γύρισα την κάμερα έτσι γιατί είναι λίγο καλύτερα, χτυπάει το φως από δεν χτυπάει στην κάμερα, χτυπάει πίσω. Λοιπόν, από όσο σας έλεγα, και τη Μολδαβία έχουν βάλει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης γιατί είναι διπλανή χώρα και φοβάμαι πάρα πολύ να μην είναι επόμενη και η Μολδαβία. Αλλά όποια χώρα και να ήταν, να μην ήταν Ουκρανία, να ήταν οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν επιτρέπεται και δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, δεν είναι τραγικό όλο αυτό που ζούμε και όλοι μιλάνε για αυτό και όλοι γράφουν μόνο για αυτό και είναι, τι να σας πω, εγώ εδώ και 3 μέρες που είσαι, ο Ανδρέας είναι σε κατάσταση, δεν ξέρω, δεν μιλάει, δεν, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, στεναχωριέται πάρα πολύ. Και προσπαθώ να μην το πειράξω, προσπαθώ να μην το, ξέρετε, να μην του λέω και διάφορα, τον αφήνω έτσι να σκέφτεται, να... γιατί εντάξει, είναι δύσκολο. Τι θα κάνουμε εμείς σήμερα? Εμείς σήμερα έχουμε, ο Βασίλης έχει αγγλικά, αλλά δεν θα πάει γιατί έχουμε ραντεβού στο παιδίατρο, θα πάμε. Μετά ήταν να πάμε στην πεθερά μου, δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα αυτό, για τσεκνοπέμπτη, τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Και πώς θα γίνει και τα λοιπά, δεν ξέρω τι ώρα καταρχάς θα τελειώσουμε στο παιδίατρο, γιατί εκεί συνήθως καθυστερούμε πάρα πολύ. Έχω επίσης να ανοίξω, να σας δείξω, μου έχουν έρθει κάποια δεματάκια, κάποια πράγματα που έχω παραγγείλει, αλλά περιμένω σε λίγο να τελειώσουμε το Βασίλη τα μαθήματα. Ελπίζω να καταφέρω να το κάνω σήμερα, αλλιώς θα το κάνω αύριο. Σας λέω, η κατάσταση είναι λίγο, δεν ξέρω, και δεν είναι μόνο ότι... Σας λέω, είναι Ουκρανία, γενικά είναι τραγικό και είναι πολύ θλιβερό να πεθαίνει κόσμος, να πεθαίνουν νέα παιδιά, να πεθαίνουν και από τις δύο πλευρές, όποιος και να είναι, είναι τραγικό γιατί όλοι έχουν και οικογένειες, όλοι είναι και παιδιά, όλοι είναι και σύζυγοι, δεν ξέρω, δεν, πραγματικά... Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια. Τι να σας πω, όσο και, ό,τι και να σας πω,
Είναι λίγο. Λοιπόν, οπότε αυτό σήμερα, ό,τι άλλο έχω, συγγνώμη για τέτοια βλογάκια, αλλά σας λέω η κατάσταση είναι τραγική, οπότε είναι δύσκολο να κάνω κάτι, να ούτε δουλειές μπορώ να κάνω, δεν έχω όρεξη ούτε, αλλά εντάξει, κάνω όσο μπορώ. Αυτά προς το παρόν και ό,τι άλλο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα, μπορεί σε κάποιος να μην απαντάω και μας ρωτάτε για τους συγγενείς του Ανδρέα, όλοι είναι, έχει και στο Κίεβο συγγενείς, έχει και σε άλλες πόλεις, αλλά εντάξει προς το παρόν είναι όλοι καλά, ελπίζουμε ότι δεν θα χειροτερέψει η κατάσταση που δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, έφτιαξα ένα καφέ, τώρα κάθομαι εδώ. Τόνια, σε παρακαλώ, ανοίγει το δέμα που... Τόνια, όχι, Τόνια! Μην γελάς, δεν είναι αστείο. Τόνια, όχι, είπα. Τι είναι, μωρέ, τι κάνεις. Λοιπόν, και θέλω, Βασίλης, το θέμα είναι αυτό εδώ, το οικογενειακό δέντρο. Να τα κρίσω ή να προχωρήσω. Ε? Τι να κάνω. Εδώ έχουμε πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, θεία. Εγώ, αδερφή, αδερφός και τι πρέπει να γράψει. Βασίλη, έλα δώσε παρακαλώ. Θείος, θεία, παππούς, γιαγιά. Αχ, Παναγιά μου. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Βασίλη τα μαθήματα και τώρα ξάπλωσα λίγο να ηρεμήσω. Να κλείσω λίγο το τηλέφωνο, να μην βλέπω τίποτα, γιατί δεν ξέρω, κουράστηκα όλη μέρα με αυτά τα πράγματα, είναι... Αυτά τα χαμόγελα, να μην τους φύγουν ποτέ από το προσωπάκι τους. Τα παιδάκια που δεν φταίνε σε τίποτα, γιατί... Λοιπόν, πότε αυτά...